Καμιά φορά οι δημοσιογράφοι όταν συζητάμε μεταξύ μας, εκτός ότι λέμε καμιά φορά πολύ μεγάλα ψέματα, λέμε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Γι' αυτό και επιλέγουμε και έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους που σχολιάζουν την επικαιρότητα και έρχονται και εδώ νύχτα βέβαια, αλλά δεν μασάνε, όπως ο Κώστας ο Πουλακίδας από την Αυγή. Καλησπέρα. Κώστα, τι κάνεις? Πες όμως στον κόσμο ότι τα ψέματα τα λέμε όταν είμαστε στον αέρα. Όχι όταν μιλάμε. Η πλάκα είναι αυτή, ότι όταν μιλάμε μεταξύ μας είμαστε σκληροί, κοινικοί και λέμε αλήθειες. Παναγιώτης Σωτήρης παρέμεινε για να συνδράμει στη συζήτηση. Ήρθε η ασυλία του Παύλου Πολάκη. 45 λεπτά με το ρολόι μίλησε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Και μαντινάδες και λίγο λυρισμό και όλα. Ήταν κίνηση ρεβασισμού αυτή, κατά τη δική σου γνώμη, όπως εξελίχθηκε? Εκείνο που μου έμεινε εμένα από την ομιλία του κ. Πολάκη δεν ήταν ούτε οι αναφορές προσωπικές στην οικογένειά του, στις κόρες του που ήταν και στα φεωρία. Στην καταγωγή του. Και τον έλεγε στην καταγωγή του, οι μαντινάδες και όλα αυτά τα πράγματα. Εμένα εκείνο που μου έμεινε είναι το καθαρό, το σκληρά πολιτικό που λέμε. 21 περιπτώσεις, αν τις μέτρησα καλά, ανέφερε, στις οποίες αυτοί που τον εγκαλούν είναι εμπλεκόμενοι. Και ήταν όλες από το κελπνό. 21 περιπτώσεις. Και έκατσα, τις έγραψα, δηλαδή έχω και τη γνώση για κάθε μία από αυτή και τι ήταν και τι... Τι περιπτώσεις είναι αυτές, δηλαδή? Διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Μάλιστα. Ο ένας εγκαλών, ο κύριος Πουλής, πριν από λίγες μέρες, ήταν υπόδικος για 4 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Μην κοιτάμε τώρα που είχε κατέβει και σε εκλογές υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει σοβαρά ποινικά ζητήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι έκανε και μήνυση για συγκοφαντική διαφήμιση είναι απλώς το κλασικό αυτό μοντέλο που κάνουμε πάρα πολύ στην καθημερινή τους ζωή, οι οποίοι κάνουν και μία μήνυση και ας την ατρέχει. Πάντως, τη μήνυση δεν την έκανε. Δεν είναι μήνυση για ψευδή, κατά μήνυση, οτιδήποτε αφορούσε τα στοιχεία. Δεν το είχε κάνει κανείς. Γι' αυτά δεν μπορεί να πει τίποτα. Ναι, ναι, όχι. Για το γεγονός ότι βρέθηκαν χρήματα στο λογαριασμό του που δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Η μήνυση έγινε για ορισμένους χαρακτηρισμούς που είχε γράψει. Είπε σκάσε, τον είπε Τσογλάνη και κάτι τέτοιο. Είπε Τσογλάνη, ναι, έκλεψε κτλ. Όχι. Υπάρχει ένα θέμα δηλαδή ότι ο υπουργός. Το ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα? Ο υπουργός έχει. Η πολιτική του ευθύνη του υπουργού είναι αν βρίσκει περιπτώσεις διασπάθησης, να τις πηγαίνει στο εισαγγελέα, να δημοσιοποιεί και τα στοιχεία κτλ. Αλλά ο υπουργός, ο οποίος αποφαίνεται πριν τη δικαιοσύνη, αν κάποιος είναι κλέφτης, ακόμα και αν θεωρεί ότι τα στοιχεία είναι καταφανής, είναι ένα θέμα. Σωστά. Αλλά, δεν είναι θέμα, αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Εδώ δεν συζητάμε όμως το πολιτικό ζήτημα. Εδώ πίσω από τη μήνυση, στην πραγματικότητα προσπαθούμε να πιέσουμε και τη δικαιοσύνη, έτσι ώστε όταν θα συζητάει για το περιεχόμενο, το πραγματικό περιεχόμενο των σκανδάλων του κελπνό, τότε να έχει και τον υπουργό. Να είναι καθώς κατηγορούμενος. Λες ότι σχετικοποιείται λοιπόν το ένα με το άλλο. Έτσι. Γι' αυτό είναι, λες, κάνε μια μήνυση, δεν κοστίζει και τίποτα και θα σου χρειαστεί στην πορεία. Για τον νόμο περιστήμησης υπουργών, τι λες, αλήθεια? Γενικά ή για τη συγκεκριμένη περίπτωση? Καταρχάς γενικά. Να καταργηθεί και να υπάρχει ένας εξορφολογισμός. Ίσως όχι η πλήρης ταύτιση του υπουργού με τον απλό πολίτη, ίσως όχι να υπάρχει κάτι σαν της αντιβουλευτικής ασυλίας, αλλά αυτό το σύστημα το οποίο έχει διαχτεί από το Σύνταγμα που ετοίμασε ο κ. Βενιζέλος ήταν ένα σύστημα. Πρέπει να τελειώσει αυτό, λες. Όχι απλώς να τελειώσει. Ήταν ένα σύστημα για να προστασία των υπουργών. Δεν ήταν νόμος περί ευθύνης υπουργών, ήταν νόμος προστασία των υπουργών. Και έτσι και αποδείχθηκε σε όλα τα χρόνια. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ το κριτήριο είναι το εξής. Ο κ. Πολάκης τσακώθηκε με τον κύριο Πουλή και με τον κύριο Στουρνάρα, γιατί η σύζυγος του κύριου Πολάκη πέταγε τα μπουγαδόνερα στη βεράντα της κυρίας Στουρνάρα ή της κυρίας Πουλή. Όχι. Ήταν μια πολιτική αντιπαράθεση. Στο επιμέρους το προσωπικό τους, γιατί μου μίλησε άσχημα ή τι μου έκανε. Δεν αφορά κανένα. Πραγματικά δεν αφορά κανένα. Αν θέλουμε να συζητήσουμε κάτι σαν κοινωνία, και εμείς που αναγκαστικά συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο, είναι να συζητήσουμε το πολιτικό ζήτημα. Και ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα? Εάν μίλησε άσχημα, έλα τώρα. Το πολιτικό ζήτημα είναι... Υπάρχει όμως το εξής πολιτικό ερώτημα. Μάλιστα. Σε αυτό. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά προσπάθησε πραγματικά να αναδείξει μηχανισμούς που γεννούσαν σκάνδαλα και τέτοιες μορφές διασπάθησης ή ευρύτερη κακοδαιμονίας, ή μήπως από ένα σημείο και μετά την εργαλειοποίησε και αυτό σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή δείτε για παράδειγμα την υπόθεση Νοβάρτης, που υπάρχει ένας μεγάλος φόβος. Επειδή η Νοβάρτης είναι σκάνδαλο και επειδή ξέρουμε ότι ο χώρος του φαρμάκου είναι σκάνδαλο, είναι παγκόσμια υπόθεση, διαπλέκεται και με πλευρές
του συστήματος υγείας, δημόσιου και ιδιωτικού, διαπλέκτηκε με κυβερνητικές ευθύνες προφανώς, γιατί όλα αυτά συναντιόνται. Μήπως υπάρχει ένας κίνδυνος, π.χ. στο τέλος από την υπόθεση Νοβάρτης, να μην μάθουμε πώς λειτουργήσαν αυτά τα συστήματα, να έχει υπάρξει ένας επικοινωνιακός δώρος γύρω από υπουργούς που βρέθηκαν κατηγορούμενοι στο τέλος να απαλλαγούν, γιατί ξέρετε, οι βαλίτσες με χρήματα συνήθως στα δικαστήρια δεν αποδεικνύουν κάτι, γιατί δεν βρίσκονται. Είναι ένα από τα προβλήματα που υπάρχει πάντα σε τέτοιες υποθέσεις. Δεν χρειάζεται να βρεθούν έτσι. Υπάρχει μια εμπειρία από την υπόθεση Παπαγεωργόπουλου, όπου καταδικάστηκε ο Παπαγεωργόπουλος και η συνεργή του, χωρίς να βρεθεί η διαβρωμή του χρήματος. Αρκεί η διαμόρφωση αντίληψη ποινικού δικαίου. Αντίληψη ότι υπάρχει ζήτημα εκεί. Αυτό όμως κάτι το αποφασίζουν τα δικαστήρια. Και μπορούσε να βρεθεί χρήμα το οποίο έλειπε. Στον Παπαγεωργόπουλο δεν βρήκε διαδρομή χρήματος. Βρέθηκαν χρήματα, είπαν μας λείπουν τόσα, φταίει ο Δήμαρχος και μπήκε φυλακή. Να το δούμε τώρα, μου λέτε αν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε σε κάμβαλα. Αυτά που συζητάγαμε νωρίτερα για το κέλπινο, σας λέω 21 μέτρησα. Εγώ, αν θέλετε να βγάλω και το κινητό και να σας τα πω ένα-ένα δηλαδή. Είναι μια απόδειξη ότι το έκανε. Στο μείζον ζήτημα του σκανδάλου Νοβάρτης, να θυμηθούμε την ιστορία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αφορά και τα δικά μας. Και εκεί αποδείχθηκε. Έτσι. Υπάρχει ένα μεγάλο βιβλίο, 700 σελίδες είναι το καθαρό του κείμενο, το οποίο είναι όλα τα δάνεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με αξιολόγηση και όλων των κομμάτων γνώμη, και όλων των κομμάτων αξιολόγηση, για το πώς ελήφθησαν, με ποιες συνθήκες, πόσα, με ποιες χαριστικές ρυθμίσεις. Θα δούμε εκεί ονόματα πρωθυπουργών. Όλα τα κόμματα όλα να τα έχουν κάνει σχεδόν κάποια. Και δεν είναι όλα τα κόμματα. Όταν μιλάμε για πρωθυπουργό που 10 χρόνια δεν πλήρωνε το δάνειό του, πώς θα το αποτιμήσουμε αυτό? Ναι, αλλά απλώς λέω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑΣ κάποια στιγμή χρησιμοποίησε χαριστικές. Σε ποια χώρα του δυτικού κόσμου πρωθυπουργό θα γινόταν πρωθυπουργός ένας ο οποίος επί 10 χρόνια δεν πλήρωνε το δάνειό του? Σε καμία. Έτσι δεν ήταν? Θα είχε τελειώσει η πολιτική του καριέρα. Εδώ αναδείχθηκε η πολιτική του καριέρα. Στο είπα το αξίωμα. Πάμε παρακάτω. Σκάνδαλο Νοβάρτης, γιατί δεν πρέπει να το αφήσουμε απ' έξω, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Όντως υπάρχει το ενδεχόμενο το σκάνδαλο Νοβάρτης να μην αποδειχθεί ως προς το πολιτικό του σκέλος. Κατά την άποψή μου, ούτε προς τα υπόλοιπα σκέλη. Γιατί είναι προσπάθεια συστηματική, δομικά κατευθυνόμενη, το σκάνδαλο Νοβάρτης και όλων των υπολείπων φαρμακευτικών εταιριών που επίσης την ίδια δουλειά έκαναν, να σταματήσει. Πριν από λίγες μέρες υπάρχει. Βγήκε μια απόφαση στη Θεσσαλονίκη με την Τεπούη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Όλοι οι γιατροί που ήταν εμπλεκόμενοι, κατηγορούμενοι, σκάνδαλο που μας ήρθε από το εξωτερικό. Ένας Γάλλος το αποκάλυψε και έλεγε: μα εμείς δίναμε χρήματα σε Έλληνες γιατρούς για να δίνουν συνταγές δικές μας. Και έδωσε και τα ονόματα. Οι γιατροί στην Ελλάδα φοβήθηκαν. Αυτό τι είναι, συγκάλυψη, και δεν είναι πολιτικό. Τι είναι αυτό, ποιος είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης εκεί πέρα? Συγκάλυψη. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι απονομή δικαιοσύνης. Είναι ένα χτύπημα στην πλάτη. Εντάξει, λάθος έκανες, δεν πειράζει όμως. Σε συγχωρήσαμε. Δεν είναι έτσι. Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου στην Ελλάδα είναι διαχρονική. Και είναι και σαν νοοτροπία διαχρονική. Και στο πολιτικό σύστημα είναι βαθιά ριζωμένη αντίληψη. Από τον νόμο υπερευθύνησης υπουργών μέχρι όλη την ιστορία της δικαιοσύνης, η οποία δεν έβαζε στη φυλακή κανέναν για έγκλημα γλυφού κολάρου. Το έγκλημα του λευκού σκολάρου στην Ελλάδα δεν πολύ τιμωρείται, είναι. Το έχουμε προστατευμένο. Λίγο προστατευμένο και μην πω ότι μερικές φορές εκτιμάμε στην πραγματικότητα και τους ανθρώπους που διαπράττουν αυτό το έγκλημα. Μάλιστα. Πώς σχολιάζεις τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης, της καινούργιας, αλήθεια? Είναι μια κυβέρνηση που ήταν σχετικά ετοιμασμένη, μάλλον ήταν ένα κόμμα που ήταν σχετικά ετοιμασμένο για να έρθει στην κυβέρνηση. Έχει κάποια πράγματα που θέλει να κάνει στο μυαλό του και επειδή ξέρει ότι αυτά τα οποία θέλει να ετοιμάσει θα προκαλέσουν μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, πρέπει να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το ένα είναι να έχει έτοιμη αυτό που θα λέγαμε το νόμο και τάξη. Το λέω και με την καλή και με την αρνητική έννοια. Θα πρέπει να το έχει έτοιμο, γιατί αυτά τα οποία θέλει να εφαρμόσει είναι στην οικονομία και στην κοινωνία μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις. Να σας πάρω ένα παράδειγμα το οποίο δεν προκάλεσε αντιδράσεις. Στην Ελλάδα φέτος, τον Απρίλιο του 2019, ψηφίστηκε ένας νόμος με τον οποίο μειωνόταν ο ένφια. Η κυβέρνηση λοιπόν, η καινούργια που προέκυψε, πήρε μια απόφαση και είπε: αυξάνω το ποσό το οποίο δινόταν για τη μείωση, το οποίο αφορούσε τη μείωση του ένφια, κατά περίπου 200 εκατομμύρια, 200 κάτι παραπάνω. Το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού το οποίο δόθηκε, στο οποίο στην πραγματικότητα συνεισφέρουμε όλοι, είναι μείωση του ένφια για αυτούς που έχουν πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής επιλογής. Η κοινωνία αυτή αποφασίζει
να στηρίξει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Έκανε την κίνηση, έχει γίνει κίνηση και δεν το λέω κομματικά ότι το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν το τόνισα, δεν τονίζω αυτό. Είχαμε, λέω, μια ρύθμιση η οποία προστάτευε, έπιανε τα μεσαία εισοδήματα και τα χαμηλότερα τη μεσαία ακίνητη περιουσία και τη χαμηλότερη ακίνητη περιουσία. Και τώρα ξαφνικά μπαίνει και κάτι από πάνω το οποίο αφορά την πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτή είναι η επιλογή μας. Της κυβέρνησης αυτή είναι η επιλογή. Δεύτερο παράδειγμα που επίσης το βλέπουμε. Και επίσης δεν προκάλεσε αντιδράσεις. Διευρύνεται η ρύθμιση για τις 120 δόσεις χωρίς να λαμβάνονται κριτήρια, για να μπουν μέσα και επιχειρήσεις. Χωρίς όμως κριτήρια. Το μόνο κριτήριο είναι το ύψος οφειλής, όχι ο τζίρος. Επομένως, θα μπει μέσα και η μεγαλοεταιρεία, γιατί αυτός μας ενδιαφέρει πάντα, θα προστατευτεί και θα ωφεληθεί και αυτός ο οποίος έχει τα πολλά μεγάλα χρέη και θα μπει μάλιστα και εις βάρος του ανθρώπου που όντως του έχει βγει το 1 εκατομμύριο ξαφνικά να πληρώσει. Γιατί αυξήθηκε και δεν μπορούσε να το καλύψει και έχει ένα μεγάλο ληξιπρόθεσμο. Και αυτό αποτελεί επιλογή. Αν όμως βλέπουμε ότι στο ένα και μοναδικό έως τώρα ψηφισμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης οι δύο βασικές ρυθμίσεις έχουν μία κατεύθυνση, τη συγκεκριμένη, την στήριξη, την ένταξη σε καθεστώς ευνοϊκότερο αυτών, των εχόντων και κατεχόντων, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί στο βάθος χρόνου. Στο βάθος είσαι έμπειρος, θα πρέπει λίγο να διακόψουμε να πάμε στο μέτωπο των εξαρχείων. Γιάννης Γιάκας είναι και ο συναδελφός μας. Είχαμε επεισόδια και ένταση νωρίτερα. Τι κατάσταση επικρατεί τώρα, Γιάννη? Ακριβώς νωρίτερα είχαμε ένταση, είχαμε επεισόδια μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών στην καρδιά των εξαρχείων, πάρα πολύ κοντά στην πλατεία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως τα πράγματα έχουν αρχίσει και ειρμούν. Νομίζω ότι οι εικόνες από εδώ είναι χαρακτηριστικές, τις βλέπετε και εσείς. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δείχνουν σαν να έχουν ηρεμήσει. Οι αστυνομικοί δημιουργίες των ΜΑΤ έχουν ανέβει πάνω στη Χαριλάου. Τρικούπι. Πρέπει να σας πω ότι εδώ η ατμόσφαιρα μυρίζει παρούτι ακόμα. Η ατμόσφαιρα ήταν αποκλειστική μέσα στα Εξάρχεια και στην Ταβέλα και στην πλατεία των Εξαρχείων κοντά, όπου υπήρχε ένταση, υπήρχε ανταλλαγή κρότου λάμψης δακρυγόνων από τη μία μεριά, πέτρες, ξύλα και καντρόνια από την άλλη μεριά. Υπήρχαν προκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, έντονα φραστικά επεισόδια. Προς το παρόν φαίνεται ότι η κατάσταση έχει ηρεμήσει. Εμείς μένουμε εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι τα πράγματα πιο ήσυχα. Αυτό μπορούμε, Γιάννη, να πούμε. Να ευχηθούμε να μην ξαναμιλήσουμε μαζί, εννοώ για αυτό το θέμα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Κώστα, συγγνώμη. Παρακαλώ. Αυτό τώρα. Το ρεπορτάζ προηγείται. Εμείς σχόλια κάνουμε, άλλοι δουλεύουν πραγματικά γιατί εκεί είναι η είδηση. Όχι, εντάξει, κάνεις για ρεπορτάζ εσύ πάντως. Όχι, λέω, η ρεπόρτερ και η ρεπόρτερ που είναι στο δρόμο είναι πάντα. Πολύ καλύτερα από εμάς που κάνουμε σχόλια. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Εκεί πρέπει να έχουμε το σεβασμό, σε αυτούς τους συναδέλφους. Λοιπόν, να πούμε κάτι απλό που λέει ο κόσμος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητείται μια απάντηση. Ξέρεις τι λέει ο κόσμος, Κώστα μου? Πάντως, παρόλα αυτά, ό,τι και ελάφρυνση παραπάνω να κάνει ο Μητσοτάκης θα είναι καλό, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε προκαταβολές φόρου, είχαμε πράγματα, μας είχαν λιώσει. Μου το έλεγε σήμερα ένας μαγαζάτορας, και όχι πολύ υψηλού εισοδήματος, ούτε κανένα τεράστιο μαγαζί είχε ο άνθρωπος. Μου λέει, αδερφέ, 4,5 χρόνια μας λιώσανε. Πληρώνουμε, να και χτες βγήκαν κάτι στοιχεία από ό,τι έβλεπα, Παναγιώτη. 6 μήνες λέει δουλεύουμε για να πληρώνουμε τις φορές ή να πληρώνουμε τέλος πάντων. Ναι, άμα το δημόσιο. Άμα γίνει ο συνδυασμός ανάμεσα σε φόρο για ελεύθερο επαγγελματία, ανάμεσα σε φόρο, ασφαλιστικές φορές και προκαταβολή φόρου, χωρίς να έχεις κανένας είδος επιστροφή, σου βγάζει ένα τεράστιο ποσοστό. Ακριβώς αυτό. Και σου λέει άλλος, ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης, καλύτερο θα είναι. Προφανώς οποιαδήποτε ελάφρυνση υπάρχει είναι καλό. Για παράδειγμα όμως, εμένα ας πούμε με προβλημάτισε για ποιο λόγο δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στη μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία είναι στο 100%. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό υπάρχει σε πολλές χώρες η προκαταβολή φόρου. Αλλά στο 100% δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε στην Ελλάδα. Αυτό θα έπρεπε να ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο θα έπρεπε μια κυβέρνηση, ειδικά αν έχει και μια φιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία, να το κάνει. Πιστεύετε ότι θα το κάνει? Δεν το έχει εξαγγείλει και δεν το έχει βάλει καν στις προγραμματικές δηλώσεις. Το εξήγηλε προεκλογικά ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν το έκανε όμως όσο κυβερνούσε. Το εξήγηλε τότε που ήταν το πιο εύκολο. Η κυβέρνηση όμως δεν το έβαλε στην προεκλογική της ατζέντα και δεν το έβαλε ούτε στη μετεκλογική της ατζέντα. Άρα δεν έχει αυτό το σχεδιασμό. Γιατί... Και αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο δεν τον έχει αυτό το σχεδιασμό. Γιατί λες? Γιατί είναι ένα σχεδιασμό ο οποίο αφορά τους πάντες. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Και αυτό δεν είναι το πρώτο μας μέλημα. Είπαμε το πρώτο μέλημα ποιο ήταν. Να βάλουμε κάτι παραπάνω, να πληρώσει η κοινωνία κάτι παραπάνω
για αυτούς για τους έχοντες και κατέχοντες. Μάλιστα. Καλά, και επίσης γιατί, όπως ξέρουμε, εξακολουθεί η Τρόικα να είναι εδώ, εξακολουθεί να παρακολουθεί και εξακολουθεί να έχει την απέτηση. Η επιτήρηση είναι επιτήρηση. Η επιτήρηση είναι επιτήρηση. Αυτό είναι σωστό. Αλλά και, περιορισμός των καταβολής δυστυχώς θα σήμαινε μεγάλη παραμετρική αλλαγή που δεν θα μπορούσε εύκολα να συγκαλυφθεί από μια υπόσχεση περικοπών δαπανών ή από μια υπόσχεση μεγαλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα. Θα μπορούσε, εάν ήταν το μοντέλο που πήγε να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό με το που πήρε το 1% και το έκανε, οπότε χρειαζόμαστε να έχουμε 2,5% πλεόνασμα και όχι 3,5%, θα μπορούσε εκεί το ποσό αυτό να βρεθεί. Γιατί ήταν ακουμπισμένο, παρκαρισμένο το ποσό το υπόλοιπο, οπότε θα μπορούσε. Δεν σας λείπει, σας τα έχουμε βάλει στην τράπεζα και τα βλέπετε τα λεφτά. Εκεί θα μπορούσε. Αλλά όντως, αυτό που λες είναι σωστό. Όντως, δηλαδή, θα υπήρχε πρόβλημα στα δημόσια οικονομικά εφόσον πρέπει να πιάσουμε το 3,5%. Αν είχε επιλεγεί το άλλο μοντέλο που έλεγε 2,5% γιατί έχουμε βρει τα λεφτά και είναι παρκαρισμένα και τα βλέπετε, εκεί θα μπορούσε να θα γινόταν αυτό. Νομίζω ότι και τα δύο κόμματα δεν πείραξαν τον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής είτε στις προεκλογικές είτε σε μετεκλογικές τους εξαγγελίες. Μάλιστα. Επειδή ξέρεις πολύ καλά για το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, τώρα γίνεται όντως μια κουβέντα στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να λάβει τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Πρέπει να μετεξελιχθεί αυτό το κόμμα όπως είναι. Καλό ήταν που πήρε αυτό το ποσοστό και πρέπει πιθανώς να ξαναδεί κάποια πράγματα, αλλά να κρατήσει ταυτοτικά αυτό που λέμε την αριστερή ψυχή του. Πρέπει να φτιαχτεί ένας νέος πόλος. Μπορεί να αλλάξει όνομα. Εσύ τι καταλαβαίνεις από αυτή τη συζήτηση, που πιθανώς γίνεται και λίγο υπόγεια ακόμα. Όχι, δεν θα έλεγα ότι γίνεται υπόγεια. Άμα, αν δείτε κιόλας και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ναι, τις συνεντεύξεις και δηλώσεις των στελεχών. Κουρλέτες κτλ. Ναι, ακούγονται. Δηλαδή, αρχίζουν και ακούγονται για την ακρίβεια. Η διαφωνία, άμα συγκρίνεις τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος, ακούγεται. Ναι. Το βλέπεις. Ναι. Δηλαδή, όταν βλέπεις το γραμματέα του κόμματος να λέει να παραμείνουμε αριστερά, να μην γίνουμε κομμάτι της κεντροαριστεράς. Αυτό έχει τη σημασία του. Βέβαια. Έχει τη σημασία. Βέβαια. Στην πραγματικότητα, μπορεί να, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια τέτοια φάση που έχουν χορηγηθεί τα πάντα σε αυτό που λέμε στον κύριο Τσίπρα, στον πρόεδρο του κόμματος. Πήγες να πεις πρωθυπουργό. Ναι. Λοιπόν. Όλοι το έχουμε πάθει. Πήγα να πω το εξής, γιατί όπως και στην κυβέρνηση θέλω να πω, έχουν χορηγηθεί τα πάντα στον πρωθυπουργό. Όλοι το έχουμε πάθει. Αλλά λέω μην το ανοίξουμε όλο μαζί, να μην το μπλέξουμε. Όλα λοιπόν έχουν χορηγηθεί στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουν χορηγηθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο οποίος κρατάει τα χαρτιά στα χέρια του και θα το μοιράσει. Μπορεί να γίνουν και τα μεν και τα δε, και το ένα και το άλλο, ναι, και αυτά και τα αντίθετά τους, και να υπάρξει και θετικό αποτέλεσμα. Τι εννοώ. Στην πραγματικότητα πρέπει να βρεθεί μια νέα ισορροπία. Μια νέα ισορροπία η οποία θα αποτυπώνει τον ΣΥΡΙΖΑ του 32%, του 31,6%. Αυτό είναι που πρέπει να διαμορφωθεί. Είναι λάθος να έχεις ένα κόμμα το οποίο θα είναι το κόμμα. Όχι του 3%, και αυτό που το λέμε σχηματικά είναι λάθος, στην πραγματικότητα είναι ένα κόμμα του 13%. Είναι λάθος λοιπόν να έχεις ένα κόμμα του 13% και μια εκλογική επιρροή του 32%. Αυτό δείχνει ότι έχεις μια υστέρηση. Γιατί λες το 13? Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έχει κάνει άνοιγμα και έχει εντάξει και έχει αφομοιώσει δυνάμεις. Δεν το βάζεις σε σχέση με το προηγούμενο λοιπόν. Βάζει ως αφετηρία το 2012. Ναι. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 3%. Ακριβώς. Είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει πάρει το 14% το Μάιο του 2012 και από εκεί και μετά ποτέ δεν έχει πέσει τόσο χαμηλά. Άρα αυτό το 14% το έχει αφομοιώσει την πραγματικότητα. Μάλιστα. Και υπάρχει και σαν διάθεση. Δηλαδή το βρίσκεις και στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεις ανθρώπους που ήρθαν από το 2012 και οι οποίοι πια είναι αφομοιωμένοι μέσα στην κομματική δομή που παλιότερα ανήκει στο 3%. Προφανώς όμως αυτά είναι και λύθη τα οποία πρέπει να συναυγά, τα οποία πρέπει να σπάσουν και να αναδιαμορφωθεί. Επισημαίνω λοιπόν το πολιτικό πρόβλημα. Έχεις ένα κόμμα, μια εκλογική περίοδο του 32% και ένα κόμμα και μια οργάνωση που είναι στο 14%. Και ταυτόχρονα έχεις και ένα πρόσφατο πρόβλημα ότι όπου υπάρχουν κοινωνικές καταμετρήσεις, αυτοδιοίκηση, συνδικάτα και όλα αυτά τα πράγματα, εμφανίζεσαι να είσαι το δεύτερο ή το τρίτο κόμμα. Δηλαδή το κόμμα του 14%. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Και το καταλάβανε, δεν μπόρεσαν να το λύσουν την περίοδο της διακυβέρνησης, που είχαν και ένα σχετικό χρόνο να δουλέψουν λίγο παραπάνω. Θα το κάνουν τώρα, μάλιστα, όπου έχουν και ένα μεγαλύτερο δυναμικό το οποίο θα πρέπει να. Αυτή είναι η δουλειά τους. Τώρα, αν θα γίνει πασοκοποίηση ή δεν θα γίνει, αν θα μπουν κτλ., αυτό θα το δείτε ότι θα είναι δευτερεύον. Και τα στελέχη και της αριστερής, ας πούμε, πλευράς, και τα στελέχη που είναι της δεξιάς πλευράς, όλοι
θα βρουν ένα ρόλο σε αυτό. Θα μας ξανάρθεις Κώστα εδώ. Θα χαρούμε να τα λέμε. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη, στη συνέχεια θα έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση έτσι κι αλλιώς. Και για τους φίλους και τις φίλες εδώ εννοούμε. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μη πολιτική, πολιτική θα δούμε αν θα είναι. Θα έχουμε το σημαντικό ντοκιμαντερίστα και σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσάμπασάκ.